60 λεπτά PlayStation 2, δεύτερη εκπομπή, μετά το State of Play της Sony και στην άλλη γραμμή είναι φυσικά ποιος άλλος, ο Στράτος. Γεια σας. Γεια σας. <laughs> Σαν το Μαέβιου <Maevius laughs> <το> σου είπες. <laughs> ναι, ναι. <laughs> Γεια σας. Τι θες από τη ζωή μου εδώ, για να γράψουμε, είπες ε, 60 λεπτά PlayStation, τι έχουμε πια για να συζητήσουμε για 60 λεπτά και όλες. Ε, είχαμε πει μετά το State of Play θα κάναμε. Οπότε ξεκινάμε το με το State of ναι. Play. Ναι, και Ήταν... εν ώψη τη τεράστια κυκλοφορία mm -hmm. σε μια εβδομάδα του Silent Hill. Ναι, μπορεί και πιο αργά mm -hmm. πάμε. Λοιπόν, πού με τι να πάμε να ξεκινήσουμε το State of Play πρώτα. Κοίταξε, για το state of... πρώτα απ' όλα μου κάνει ένα γενικό σχόλιο για το State of Play. Πώ σου φάνηκε, τι περίμενε, αν ανταποκρίθηκε στι προσδοκίε σου. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να τα πιάσουμε ένα, ένα θεωρώ τώρα και να όχι, λέμε τι είδαμε. Όχι, όχι τώρα. Έτσι κι αλλιώ τα περισσότερα δεν είχε και τιποτα mm -hmm. Ε, το ε, άστρο που ξεκίνησε πάντω το event ήταν η μεγάλη κυκλοφορία τη Sony mm -hmm. για το 2025. 25 πήγα μπροστά, 24. Ε, πάλι μα πήγαν με αυτό θα δει είπαν ένα DLC δωρεάν ότι θα βγει. Εντάξει, ωραίο, κοίταξε, ωραία κίνηση είναι. Πρώτα απ' όλα ότι δίνουν έξτρα περιεχόμενο και στη συνέχεια ότι είναι και δωρεάν το έξτρα περιεχόμενο. Πολύ δαστράτο. Ναι. Ναι, τι. Ότι πολλοί σονάκιδες σκληροπυρηνικοί gamers το γύρισαν τελικά σε φρουτόκρεμα και πανηγυρίζουν κιόλα. Αυτή είναι γιανάκιδες, δεν είναι... Σκληροπυρηνική αυτή είναι φρουτοκρεμική. Δηλαδή δεν θα το παίξω το παιχνίδι, αυτό λε. Όχι. Μίλα καθαρά, αυτό λε στρατό, ότι δεν θα παίξω το παιχνίδι. Ε, εννοείται, δεν θα το παίξω, όχι. Κρίμα, και είναι ατόφιο δεκάρι. Ε, δεν πειράζει, για εσύ, μένα. δεν παίζω πιθανόν παιχνίδια. Για για, παιχνίδι. για, γιατί, ξέρετε, θέλω ε, να σε ρωτήσω. Εγώ έβαλα δέκα στο παιχνίδι, γιατί δεν μπορούσα να βρω ψεγάδι. Γιατί βλέπω όμως ότι υπάρχει ένα, μια τάση να μην βάλουμε 10, όχι μόνο για το Astrobot, και για άλλα παιχνίδια. Να μην βάλουμε 10, να βρούμε με το ζόρι κάτι να το κόψουμε ένα βαθμό ή μισό. Δεν ξέρω. Τι έχουν πάθει. Για λόγου ελιτισμού, ίσω ότι πρέπει το 10 να μην μπαίνει. Που εγώ διαφωνώ σε αυτό. Μια χαρά μπαίνει και το 10 όταν, όταν αξίζει να μπει και όλα. Τι θα πει. Σαν τον καθηγητή δηλαδή που έλεγε εγώ δεν θα βάλω πάνω ναι, από 18 ναι, ναι. στο μαθητή και 20 να μου γράψει για να μην πάρει αέρα. Δεν ξέρω, σαν χλαμάρες τώρα. Για πες κάτι που να πεις όμως και πετάχτηκα εγώ. Και διάβασα με το άστρομπο το ότι δεν έχει κανένα ε, καμέο από το, το παιχνίδια τη QR Enix. Πρόσεξαν όλοι. τώρα που το λες ναι δεν μου έρχεται κάτι. Ναι, και είπαν αυτοί ότι προφανώς ήθελαν πολλά λεφτά από τη Square για να αφήσουν τα καμία. Ρώτησαν δηλαδή την ομάδα που το έφτιαξε και είπε ότι η Square δεν ήθελε. Δεν ήθελε, Τώρα... εντάξει, θα έχει τους λόγους της. Εκτός πια σου λέει τόσο πάτο που έχουν πιάσει τα παιχνίδια τι να τα βάλουμε και καμία. Ναι. Όχι, δεν πιο νομίζω, θα. δεν νομίζω, γιατί έχει μέσα πολλούς χαρακτήρες που είναι και ξεχασμένοι κιόλα. Έχει... Μήπως αυτή είναι πιο ξεχασμένη πλέον. Ε, όχι δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει το cloud τώρα ε. από το Final Fantasy, είπαμε. Ε, θα ήθελαν, μάλλον θα ζητούσαν... Θα ζητούσαν ε... πολλά λεφτά σε δικαιώματα. Υπερβολικά λεφτά προφανώς. Κοίταξε, αυτοί ούτως ή άλλως έχουν θέμα. Η συνεργασία, η σχεδόν αποκλειστική συνεργασία με τη Sony φαίνεται ότι δεν... Έπιασε τα βάνη Οπότε σου λέει: Τόσο καιρό ε, συνεργαζόμαστε. Άμα θέλετε, θα τα στάξετε και να πάρετε και του χαρακτήρε να του βάλετε σε ευρωποτέρα. Έτσι κι αλλιώ του τα στάζουν. Γι' αυτό κάνει τη συνεργασία. δεν ε, την ε, ναι, κάνατε... Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω στάξιμο. Ε. Αλλά αφού. Να σου πω: Δεν το παρατήρησα κιόλα, δεν ξέρω και ποιο κάθεται και τα ψάχνει. Όχι, το τώρα είδα, στα. το διάβασα σήμερα. Λέει ότι δεν υπάρχει από εκεί τίποτα. Ενώ έχει από όλα τα Ωραία. Για πες γενικά πώς φάνηκε το State of Play. Κοίταξε, εγώ το μόνο που απογοητεύτηκε είναι περίμενα να δω Resident Evil 9 που λέγανε... Ναι ήταν η ένα, σε... μια φήμη αυτό. Ναι. Αλλά, Αλλά θυμάσαι δεν... σε άλλο State of Play να έχουμε δει παρουσίες, πρώτη παρουσίαση για Resident Evil. Σε όλα. Πάντα σε όλα. το έκανε... Resident Evil. Δεν έκανε πώς... δικό της η Capcom. Το Village είχε παρουσιαστεί στο μεγάλο event που είχε κάνει το 20 το καλοκαίρι που είχαν δείξει και το PS5. Το 4 πάλι σε ένα state of play το είχαν δείξει. Mm. Το remake πάντα εκεί τα, τα δείχνουν. Τι Μάλιστα. Και Δεν το λέω ε, πιθανό είναι. Αλλά μάλλον θα το δείξουν πιο μετά. Δεν το θυμόμουν γιατί λέω. Αμέσω θα κάνουν ένα δικό τους event να το δείξουν. Όχι, τα Resident Evil πάντα τα δείχνανε στη, σε event τη Sony, αλλά τώρα δεν ξέρω. Μάλλον θα βγει ή μπορεί και στα Game Awards Κατάλαβα. ή σε κάνα άλλο State of Play, Εμένα γιατί έκανε... λένε θα βγει. Ναι. Λέει θα βγει το δεύτερο μισό του 25 λογικά. Mm -hmm. Εμένα μου έκανε λίγη εντύπωση αυτό που βλέπουν τώρα τα παιδιά στην οθόνη του, το Hell is Us. Θύμιζε λίγο. Από διάφορα παιχνίδια έτσι, σαν να έχει εμπνευστεί. Το ήταν Α, αυτό. Αυτό με έναν τύπο που είχε και ένα ντρόν που πετούσε πάνω από τον νόμο του, που ήταν λίγο ναι, Death ναι. Stranding, λίγο hack and slash, λίγο απλό. Και λίγο Silent Hill, και yeah. κάποιου εχθρού. Τώρα δεν ξέρω, αυτά τα παιχνίδια τι θα είναι στην τελική. Δεν ξέρω, κρατά mm -hmm. πάντα μια πισινή. Είδα ότι κάνανε και μία προβολή παιχνιδιών για το PlayStation VR2. Σώζεται ε, το VR2. Ε, τι τι, τι δεν λες. Ξέρω. Τι λέξε. Άμα, άμα είχε μια. Το μέτρο, ας πούμε, αυτό φαίνεται ότι θα είναι καλό για mm -hmm. το VR που δείξανε. Άμα Μπο... είχε μια πιο, πιο καλή ροή. Τι θα μπορούσε να κάνει για να δώσει πνοή στο PlayStation VR. Είδαμε ότι έδωσε τον adapter για να το κουμπώσει κάποιος και στο PC και να παίξει και εκεί παιχνίδια ε, εντάξει αυτό ήταν καλό Μια μοιώση, μία μείωση τιμής ας πούμε θα μπορούσε σίγουρα, να σίγουρα. λίγο είχε γίνει κάτι χώρες είχε πέσει 200 ευρώ είχα δει mm -hmm. είχε το πουλούσα στα 400 Πάλι βλέπεις όμως πάλι στα 400 είναι ένα ακριβό περιφερειακό δηλαδή ακριβό είναι ναι, 400 ναι, ναι, ναι. έκανε το playstation 4 για να βγάζει τώρα τα first party studios ούτε καν, εδώ δεν προλαβαίνουν τα δικά τους, να, τα κανονικά να βγάλουν μόνο για να βγάζουν τώρα και για το VR που το έχει τρεις και ο κούκος, δεν είναι. Κάποια παιχνίδια, ναι, που, ίσως... τα παιχνίδια που είναι πρώτο προσώπου θα μπορούσαν να είναι όλα και σε VR. Θα μπορούσα, όπως έχουν βάλει και όλα τα Resident Evil, τα Α, τελευταία ακριβώς. που είναι και πολύ καλά στο VR. Οπότε ε, χρειάζεται να ξέρει ο κάτοφος να... ότι ό,τι παιχνίδι είναι πρώτοι προσώπου μπορεί να το παίξει και στο VR. Ναι, θα αυτό θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να βάζαν και να βγάζαν ίσω και το... half Life, το Alex που είχε βγει, αλλά δεν του βγήκε στο... Ναι. Ή το Batman, τώρα βγαίνει και ένα Batman σε VR. Mm -hmm. Batman Arkham Shadow που λέγεται και αυτό βγαίνει μόνο στο... στο... Στο πώ το, το λε, αυτό το Facebook που είναι. Στην Μέτα, το. Ναι, το ναι, αυτό. Ε, Επίση, εγώ παρατήρησα. Ε, ξέρεις, έχουν τώρα τα παιδιά εικόνα για ό,τι λέμε. Εσύ δεν έχει δυστυχώ. Ότι πολλά παιχνίδια ε, έχουν μπει σε αυτό το τερνάκι του Souls παιχνιδιού. Άλλα το κάνουν είναι καλά, αρκετά, όπως το Wukong. Ε. Άλλα το κάνουν. Τώρα βλέπω το Arcade Chronicles που θυμίζει αρκετά Souls. Ναι. Ε. Είναι μόδα, παιδί, θα περάσει. Που θα βγουν και άλλα. Όχι, δεν θα περάσει γιατί το είδο είναι πολύ δημοφιλή πλέον. Δεν είναι. Ε, παίζουν πολύ τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι όπω κάποτε που όποιο έπαιζε Dark Souls, α πούμε, ήταν η μειοψηφία στι παρέε. Καμία σχέση. Και ειδικά μετά το Elden Ring που έκανε και πολλέ πωλήσει. Ε, έγινε πιο mainstream το είδο. <συσιαστή> Τώρα το θέμα είναι να είναι και τη προκοπή, όχι σαν και αυτό το ενώτρια που πρέπει να είναι να φέσει και μισό. Δεν το έχω δει καθόλου. Από... Απλά είδε ότι ε? έκανε τόρο μόνο και μόνο για το ότι δεν θα βγει στο έξω. Λέει είναι η παιχνιδάρα που θα τη χάσουν. Θα βγει αυτό τελικά. Έγινε η διαφήμιση ναι. όμω τότε. Έμαθε ο κόσμο ποιο είναι το ενώτρια που μέχρι τότε δεν ήξερε τίποτα. Έγινε. Και τι έγινε και που το έμαθε. Ε, να αυτό. Γι' αυτό μερικέ φορέ δεν χρειάζονται υπερβολέ που διαβάζουμε και, και βλέπουμε. Το και θέμα άκου. είναι να, να είναι και καλά. Τώρα αυτό που είπε συμπαθητικό φάνηκε, αλλά ναι. δεν ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έβλεπα ότι έχασε το Xbox μια τεράστια αποκλειστικότητα που είχε, έτσι λέγανε τα, τα πράσινα fanboys, το oh. το Palworld. Τώρα που έχασε το αποκλειστικό ε, θα, θα γίνει. Στιγμή, θα ερχόταν κάποια στιγμή, αφού είχαν πει ότι θα έβγαινε και στο PlayStation και αυτό το, το γεννάκο παιχνίδι. Κάτσε να δούμε πώς θα, αν θα μακροημερεύσει αυτό καταρχήν γιατί ήδη τους, έχει κάνει μήνυση Nintendo. η Nintendo. Nintendo ναι, ναι, ναι. Εντάξει θα το κυνηγούσε αυτό ήταν αναμενόμενο δεν νομίζω ότι ξεπλάγει κανένας. Ε όχι εντάξει έκανε μπάμ ότι πολλά ήταν copy Εντελώ ίδια. Βέβαια, θα μου πει και για αυτού λένε ότι τα Pokémon ήταν ίδια με ένα άλλο. Πώ το λένε, ναι, ένα παιχνίδι, Dragon. Πώ το λένε, Από κάπου ξεκινάνε Δεν όλα ξέρω. αυτά. Δεν έχει να κάνει. Ανταρχήν, αυτό έπεσαν και τα νούμερα του. Δεν νομίζω ότι ήταν mm -hmm. όπω όταν πρώτο βγήκε. Ήταν εκεί σαν μια φούσκα και αυτό. Έκανε στην αρχή ένα ντόρο και μετά. Ψέφτισε. Ε, άρχισε να πέφτει. Δεν μου λες λίγο. Κάθε φορά λέμε ότι ε, τον επόμενο μήνα σίγουρα θα κάνει ένα showcase. Και εδώ και τρία χρόνια βλέπουμε συνεχόμενα state of play τα οποία ε, περνούν και δεν ακουμπούν κανέναν σχεδόν. Κοίταξε, έδειξε το Ghost of Your day που είναι η συνέχεια του Tsushima. Mm από το 25 εξάλλου ισόν δύο από δύο αποκλειστικά θα βγάλω αυτό και το Death Stranding 2. Άρα δεν πρόκειται να δείχνει τίποτα άλλο πέρα από το 25. Αφού πλέον ας το πάρουμε και απόβοσο ότι δεν δείχνουν για πάνω από ένα χρόνο τέρμα. Τι θέλουν να δείχνουν μόνο μέσα σε ορίζονται έτου ότι Δηλαδή δεν πρόκειται να δείξουν ένα τίζερ ξέρω εγώ με το <εκνιδιού> επόμενο που παιχνίδι που θα έρθει νότιμη, μετά από 3-4 χρόνια. Ναι. Όχι, αυτό δεν θα το ξανακάνουμε. Βέβαια το νομίζω... να δείχνανε μία εικόνα απλά με ένα λογότυπο δεν νομίζω θα του έκανε ζημιά. Να ξέρει τι, ετοιμάζει η τον κόκκινο να σου δείξουν το παιχνίδι. Να σου Και πούνε εγώ, ότι σύγχρονο... δουλεύουμε στο Last of Us Part 3 που δεν το έχουν πει επίσημα κανένα του. το έχουν πει αφού λέει το σενάριο, το έφτιαξαν. Όχι, είχε πει ο Dragman ότι έχω σκεφτεί τη βασική δομή του σενάριου. Αυτό δεν σημαίνει ότι το δουλεύουμε. Όχι, αυτό το είχε πει πριν κάνα χρόνο, όταν σε εκείνη τη συνέντευξη. Ναι, μετά τι είπα ότι έχω έτοιμο το σενάριο, γιατί αν το είπε και είναι ναι, πρόοδος. Ναι, μετά είπαν ότι είναι έτοιμο. Mm. Ε, κάπου είχα διαβάσει ότι ετοιμάζουν τώρα, έχουν αρχίσει. Αλλά αυτό άμα δει το προφίλ που έχει, δεν θυμάμαι που, mm -hmm. ε, είπε ότι είναι και σκηνοθέτης ενός παιχνιδιού που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, γράφει άρα δεν πρώτα θα βγει αυτό και Οπότε μετά θα ακολουθήσει το μετά. Λάσκευας, okay, okay. Δηλαδή, δηλαδή, μην παίρνει αυτή τη γενιά. Πολύ ωραία. δυστυχώ. Έτσι όπω τα κάνανε. Πολύ ωραία. Είναι που δεν χάθηκε χρόνο με τα game Master service και, και δούλευε άλλο και στούντιο, στούντιο και εκεί. εκεί. Κρίμα. Ή άλλο στούντιο. Δηλαδή. Πήγανε στα σκουπίδια τρία χρόνια όπω είπα για αυτό το παιχνίδι. Και επίση αυτά τα 400 εκατομμύρια που λένε, το οποίο είναι υπέρογκο ποσό για το Concorde Ναι, ότι αυτό το face είναι δύο-τρία δύο, πλαί που θα μπορούσαν να βγουν. Ναι, έστω μικρότερη δυναμική και εμβέλεια και τα λοιπά. Μικρότερη, εδώ και το Λάστο Βασίλειο 200 εκατομμύρια σου λέει: Έκανε 250 πόσο. Mm. Και πετάχτηκα στα σκουπίδια τώρα 400, ευρώ, 400 εκατομμύρια για ένα face. Ήταν λάθο επιλογέ είπαμε αυτές, θα τις βρεθούμε ε, ε. τώρα, τις, απλά μαζί με την Sony τις λούζεται και ο κάτοχος του PlayStation γιατί περιμένει, περιμένει, περιμένει. Απλά εντάξει το 25 θα βγάλει δυο τη. Δεν έβγαζε και παραπάνω από δύο και πότε κάθε χρόνο, σπάνια να έβγαζε πάνω από δύο. Μου έκανε λίγο εντύπωση που δεν έδειξαν το πάρα μικρό για Wolverine. Δεν και το αυτό είδες το ανακοίνωσαν και αυτό σχετικά νωρί πότε το είχα το 1921 το δείξει mm -hmm. αυτό mm -hmm. και βλέπει, μετά δεν δείχνουν τίποτα από τότε δεν έχουν αυτό, αυτό θα αυτού. βγει μάλλον ε, ε, το 26 ό,τι φαίνεται. 26. σχεδόν ε, δηλαδή έδωσαν ό,τι ήταν να δώσουν στην αρχή και η γενία πάει λίγο στον αυτόματο. Γιατί... Κοίταξε, τα τελευταία τρία χρόνια θα βγάλουν αρκετά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν τα δείχνουν πλέον νωρί. Δεν κάνουν δηλαδή ό,τι είχε γίνει. Θυμάμαι το 2016 που είχαν δείξει πόσα. Εντάξει, εκεί να, έπρεπε να κερδίσουν τη γενιά από την αρχή για να είναι άνετοι. Τώρα δεν έχουν τέτοια ανάγκη. Είναι μπροστά έτσι αλλιώ στι πωλήσει κάρτου. Και στις πόλεις, στις χάρου του <κοίτα> ε, αυτό παίζει ρόλο. Σίγουρα παίζει το λέει, ρόλο. Φουλέ δεν υπάρχει. Δεν νιώθει ανταγωνισμό με αυτή την έννοια, οπότε δεν υπάρχει λόγο να τα δείξει όλα από νωρί. Και λέγαν κιόλα ότι δημιουργείται μεγάλη πίεση όταν τα δείχνουν πιο μπροστά και δεν βγαίνουν και ο κόσμος όλο γκρινιάζει γιατί δεν βγαίνει το παιχνίδι. Mm -hmm. Πότε σου λέει καλύτερα να τα δείχνουμε κάνα χρόνο πριν να... Πριν ανοίξουμε, διάβαζα κάτι το οποίο αν ισχύει δεν θα σου αρέσει. Σαν εξέλιξη. Ότι το επόμενο, oh. το επόμενο Horizon παιχνίδι λέει είναι multiplayer ξέρω αυτό αν ισχύει ή θυμάμαι ότι είχαν πει ότι, και, ότι είχαν πει και αυτούς να κάνουν ένα yeah. multiplayer τώρα δεν ξέρω όμως αν προχώρησε αυτό ή όχι θα σου λέω το διάβασα λίγο πριν να ανοίξουμε αλλά δεν κάθισα να ψάξω αν είναι φήμη ή είδηση ή διασταυρωμένο απλά μπήκα στο Discord και yeah, έγραψε yeah. ένα ότι δεν θα το πιστέψετε λέει το επόμενο Horizon είναι online και μάλλον δεν ξέρω αν θα είναι game as a service yeah, αλλά... Yeah φαντάζομαι το αυτό οποίο θα είναι κακή εξέλιξη κα... και μάλιστα κακή το σχόλιο του νοήτε. ήταν ότι τίποτα δεν κατάλαβαν οι κησισόνοι από τι προηγούμενε αποτυχίε. Εκτό αν ήταν ένα από αυτά που φτιάχνονταν από... από πριν και δεν κόπηκε αυτό γιατί είναι και κάποιο που δεν τα κόψαν και όλα κόψαν τα μισά περίπου από όσα είχαν πει θα φτιάχνανε ναι. Είναι από αυτό αφού. Να και αυτό το franchise τώρα δεν είναι θεωρώ και για. ή να βγει και ένα τρίτο μέρο που το, το, το λένε, α πούμε, στο τέλο του δεύτερου παιχνιδιού. Ναι. μη πούμε το τέλος. Ναι. Ξέρω τι θα επακολουθεί και μετά καλύτερα να τελείωνε. Δηλαδή, τι θα, πόσα πια να βγουν. Δεν νομίζω ότι το τραβάει. Αυτό φαίνεται αν ένα παιχνίδι τραβάει ώστε να αξίζει να το. Ε, συμφιχίζει. δεν νομίζω ότι είναι. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι να το τραβά και συνέχεια mm -hmm. παραπάνω. Πώ σου φάνηκε η επιστροφή του πρώτου παιχνιδιού του Zero Dawn <coughs> σε Remastered έκδοση με συν 10 ευρώ όποιο το έχει για το PS5. Δεν έχει ουσία θεωρώ γιατί αυτό το παιχνίδι έχει πάρα πολύ καλά γραφικά έτσι κι αλλιώ. Το γεγονό ότι είχε βγει, η τιμή του από τα 20 ευρώ πήγε στα 40 ξαφνικά στο store. Για αυτούς είναι λογικό. Σου λέω αυτό που 50 το remaster πρέπει να κάνει 40 για να πάει με το upgrade το 10 ναι. στα 50. Ά, δεν άσε, άσε από... για αυτούς. Για σένα πώς σου φαίνεται. Αυτή ε, Αυτοί έχουν είναι τους λόγους. Η εταιρεία είναι. Σου λέει λεφτά θέλουμε. Ε, Βάλω 40. Άμα το πάρουν είναι καλός. Αλλά μέχρι πριν πολύ λίγο καιρό είχε 20. 19, 99 και στο retail τόσο έχει, δεν έχει ανέβει εκεί. να ένα καλό του retail mm -hmm. άμα περιμένεις μόνο από το digital μπορούν να σου ανεβάζουν ό,τι θέλουν τις τιμές από τα store mm -hmm. από εκεί και πέρα βλέπουμε ξεκάθαρο ότι η Sony έχει γίνει σαν την Nintendo πλέον και σε αυτό το τομέα η... πλέον... δεν πέφτουν και οι τιμές πολύ γρήγορα εννοώ ούτε οι τιμές και γενικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ακολουθεί μια πολύ στιγμή η εταιρική πολιτική πλέον. Δεν είναι όπω ήταν. Η οποία τη στοιχίζει όμω, φαίνεται ότι δεν τη στοιχίζει. Όχι, δεν τη στοιχίζει γιατί, γιατί στοιχίζει και στην Nintendo που το κάνει πόσα χρόνια. Οπότε σου λέει γιατί όχι κι εμεί. Απλά λες ότι με την Nintendo ξέρεις, είναι και πώ μαθαίνει στο κοινό. Ο Nintendo, Nintendo μόνο κάτοχο ξέρει ότι αυτό είναι. Δεν θα αλλάξει. Δεν γίνει Για ξαφνικά. Και αυτή σου λέει να ξέρει. Ε, η σου λέει να ξεμάθουνε. Να από αυτό. τη στιγμή που είναι και τα κόστη πλέον για τα ναι, γιατί πιστεύω αυτό είναι πιο πολύ το πρόβλημα ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κόστη για τη δημιουργία το first party παιχνιδιών που βγάζει το μεγάλο και σου λέει δεν γίνεται αλλιώς ναι. όπως άκουσα και ποιος το έλεγε σε ένα άλλο podcast μάζευε και ας είναι και ρώγες. Και ε, δεκάρικο, δεκάρικο. Ε, δεκάρικο, δεκάρικο. Από το τίποτα. Ναι. Γιατί να το δώσουμε σου λέει δωρεάν. Αφού το πείραμα έγινε και πέτυχε στα προηγούμενα που είχαν χρεώσει το δεκάρικο. Αυτό εντωμεταξύ είναι ένα παιχνίδι το οποίο το είχαν δώσει και εντελώ τζάμπα. Στο ναι, στό. ναι, βέβαια, το είχαν δώσει. Εντελώ <coughs> τζάμπα. Οπότε όχι δέχει... για του συνδρομητέ και τέτοια. Νομίζω ήταν για όλους. Όχι, όχι. Στο δωρεάν, στο store δεν ήταν στο πλάσιο. Ναι, ναι, ναι. Το είχαν την περίοδο. Του κορονοϊού το είχαν δώσει δωρεάν στο store για όλου. Οπότε τώρα ποιο δεν το πήρε αυτό. Όποιο το μην νομίζω ότι είναι και κανεί που ήθελα να το παίξει και δεν το έπαιξε. Έτσι είναι. Ε, τι άλλο είχαμε. Εγώ, ε, αν δεν είχε και την ανακοίνωση ότι έδειξε επιτέλους και ένα νέο first party τη συνέχεια από το Τσουσίμα που θα είναι αυτό το κόστο που ναι, Εδώ έχουμε μεγάλη συζήτηση να κάνουμε. Το Είδα για το, γιατί λες για την πρωταγωνίστρια. Ε, βέβαια. Γιατί όχι. Εμεί θα συζητήσουμε τα, τα απόνερα. Κοίταξε ε, αυτό. Και εγώ όπως έχω πει είμαι εναντίον αυτό του εγώ κουλτούρας που πάνε να φάλουμε το ζόρι σε μερικά παιχνίδια. Βέβαια, μη... ε, τώρα κάποιοι το έχουν πάει βέβαια στο άλλο άκρο στο, του παραλογισμού. Ότι φτάσαμε στο σημείο, άμα έχουμε τώρα και μια γυναίκα πρωταγωνιστή, να θεωρούμε ότι το παιχνίδι mm -hmm. είναι εγώ. Mm -hmm. Το είναι συναρτησία. Μην τα ισοπεδώσουμε κιόλα. Mm -hmm. Δηλαδή με αυτή τη λογική, το Tom Brider θα πούμε, πούμε ότι είναι εγώ. Το Resident Evil 3 ήταν εγώ. Και ούτω καθεξής. Και υπάρχει λίγο και ένα... πώς να το πω... ένα μέτρο. Ένα μέτρο. <laughs> ε, θα είναι δεύτερο παιχνίδι. Το δεύτερο, η συνέχεια του πρώτου θα είναι ένα ενδιά, ενδιάμεσο σταθμός. Δεν είπανε κάτι. Όχι, είπανε μετά στο blog. Α, ωραία, για πες τι είπανε. ανεβάσανε ένα post και εξηγήσανε ότι είναι... Κάτσε γιατί με έπιασε ένα βίντεο. Είπαν ότι είναι κανονική συνέχεια, δεν είναι απλά ε, πως να το πω, σαν το Μάι Μοράλε. Okay. Άρα θα κανονική διάρκεια, είναι μπερνίδι, κανονική Είναι κανονική συνέχεια. Α, ε, ναι, κανονικό. Απλά είναι 300 χρόνια νομίζω μετά τι εξελίξει του πρώτου παιχνιδιού. Πάνε σε εντελώ Διαφορετική περίοδο, mm -hmm. νέο χαρακτήρα. Και γενικά είπαν ότι δεν θέλουν να είναι κάθε παιχνίδι το ίδιο. Είπαν ότι θέλουν σε κάθε παιχνίδι να εξερευνούν και μία άλλη ιστορία, ένα νέο πρωταγωνιστή, να το κάνουν έτσι δηλαδή. Πιο πολύ μου αρέσει αυτό να σου πω, το να είχαμε συνέχεια με τους ίδιους. Κοίταξε από εκεί και πέρα η ιστορία του πρώτου χαρακτήρα. Θεωρώ υπόθηκε. Mm -hmm. Έγινε ότι έγινε με το θείο του. Και στο DLC ε, νομίζω. Ε, έδιωξε και τους Μογγόλους από το νησί. Τώρα τι θα λέγαν πάλι τα ίδια. Καλύτερα που πάνε κάπου αλλού. Ε, ούτε και θεωρώ τώρα ότι το Τζιν έτσι το Τζιν που το λεγανε mm -hmm. ήταν πια και τόσο ε, χαρακτήρα και, θα... Όσοι, ναι, και θα λείψει τώρα στον κόσμο όσοι, που έχει άλλο χαρακτήρα. Σι, δεν το. ήταν καθόλου και μη σου πω ότι βλέποντας την πρωταγωνίστρα την καινούργια αυτή ίσως καταφέρει να κάνει αυτό που δεν έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ προτιμώ, προτιμώ που άλλαξε, δεν με πείραξε καθόλου. Ναι. Πάντω βλέπουμε ξανά ότι ξέρει η Sony το, το κάνει αυτό στα παιχνίδια τη. Από τη Microsoft το είδαμε να το κάνει μόνο στο, στο Gear στο 5, ε, επαναλαμβάνει το ίδιο, ξέρει. πολλά φύλλα, πολλο, πολύ γρασίδι, αέρας, όλα αυτά που αρέσουν να τα βλέπει ο παίχτης. Πέρα από το στο σύνολό του είναι πανέμορφα τα γραφικά, έχει και πολύ καλό σύστημα μάχης του Ghost. Ε, τα τονίζει όμως αυτά τα, τα στοιχεία του περιβάλλοντος που κερδίζουν τον παίχτη με την πρώτη ματιά. Τώρα το πώς θα είναι σαν παιχνίδι και τι story θα έχει όταν με το καλό κυκλοφορείς, θα το δούμε. Ναι, ναι. Αλλά πατάει στα μονοπάτια, δεν το ρισκάρει δηλαδή ξένα, Πατάει στο ίδιο μονοπάτι και καλά κάνει. Γιατί εννοείται ότι τη βγαίνει όλο αυτό. Για... Λίγο σε έχασα. Αυτό διά... διάβασα... διάβασα που λέγανε ότι το δεύτερο παιχνίδι ο στόχο είναι να μην έχουν πολύ επαναλαμβανόμενα πράγματα που γίνονται συνήθως τα open world ναι, παιχνίδια. Ναι. Ότι θέλουν να βελτιώσουν, είπανε αυτό το κομμάτι. Μακάρι, και το οποίο θα, θα είναι, είναι καλό, καλό, άμα γίνει. Βέβαια. Και αν το κάνει και καλά, μετά θα αρχίσουν και οι άλλοι να αντιγράφουν τη συγκεκριμένη δομή. Μακάρι Γιατί να μπορέσει να φέρει κάτι θα διαφορετικό. Τα λέμε, αυτό είναι και το. Το αγκάθι, open world. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Mm -hmm. Ναι, αυτό είναι και το πρόβλημα σε αυτά τα περισσότερα. Θες να πάμε Σε να... γενικές γραμμές, αυτά δεν είχαμε ναι. τίποτα άλλο στο state of play. Θα θεωρώ πάμε ήταν, στο ήταν το έσωσε Το έσωσε το Το Tokyo Game, Game Tuesday, Ναι, okay, ναι. ναι αλλιώ θεωρώ θα ήταν Ανούσιο εντελώ, δεν θα έχει Καμιά ουσία Ωραία, πάμε στο Tokyo Game Show που έγινε λίγε μέρε μετά Μεγάλη παρουσία η Microsoft, ναι. η οποία Εκεί... για μένα Δεν είχε κάτι να δείξει Ήταν μόνο για του Ιάπωνε. Εκεί επικεντρώθηκε, οπότε Να δούμε γενικά τι είδαμε που μα. Έκανε εντύπωση, θέλουμε να το Ήταξε. συζητήσουμε. Είδαμε ξανά νέο υλικό από το Metal Gear Solid 3, το remake, το οποίο εγώ περίμενα θα πούνε Φερία. και... Α, το Δέλτα λες. Ε, το, το 3 είναι αυτό, το ναι, 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 ναι. λένε, Δέλτα δεν ξέρω. Ε, το οποίο εγώ περίμενα ότι θα λένε και την ημερομηνία, γιατί αυτό θα βγει σίγουρα το 25 αφού είναι έτοιμο το παιχνίδι. Mm -hmm. Αλλά δεν την ανακοίνωσαν Λίως, ακόμα. Δεν ανακοίνωσαν ημερομηνία γιατί περιμένουν λίγο να δουν πώς θα γεμίσουν οι μήνε και να επιλέξουν τον καλοκαίρι. Μάλλον αυτό περιμένουν. Κάτι τέτοιο μάλλον πιστεύω. Σου λέει κάτσε να δούμε πώς θα πάει και θα το ανακοινώσουν. εδείξαν κάτι νέα τρέιλερ. Ένα νέο τρέιλερ. Mm -hmm. ε, εντάξει, καλό θα είναι. Είδα. Ε... Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, ένα πράγμα μόνο παρατήρησα και θα έλεγα ως ένα μείον που είδα Στα cutscenes που έδειχνε, mm -hmm. γιατί τα μου λέγανε τώρα για ανάγκητες το Silent Hill 2 εγώ είδα οι φάτσες ήταν μια χαρά σαν να βλέπω παιχνίδι καινούριο Εδώ στα cutscenes μου φάνηκε λίγο σαν PS4 στο Metal Gear Solid 3 έτσι λίγο τα πρόσωπα δεν ξέρω, δεν Ή, τα είδα. Ναι, ναι, δεν είναι. Οι υφέ των προσώπων είναι δεν λίγο σαν τα καιρί. είδα. Τις, ναι, τι υφέ τι είδα λίγο λε και είμαστε στο PS4. Δεν τι είδα έτσι σαν να είναι PS5. Μόνο αυτό. Δεν σου πολύ άρεσε. Ε, μόνο αυτό έτσι είδα ω αρνητικό κατά. Αλλά νομίζω θα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Φαίνεται. Ε, αυτό εξάλλου. Από τα παλιά ήταν το αγαπημένο με μένα, το τρίτο. Μετά, μάλιστα, δεν το έπαιξα. Εκτάλλλω, την παράτησα τη σειρά. Θεωρώ κάπου από εκεί και έπειτα είχε αρχίσει λίγο και. να πέφτει, δεν ήταν. Όχι, απλά νομίζω ότι με το 3 ήταν και το τελευταίο έτσι. Το αποκορύφωμα. Το αποκορύφωμα. Δεν ξέρω, εγώ είχα παίξει μόνο το πρώτο. Το δεύτερο το είχα βρει υπερβολικά δύσκολο από το ξεκίνημα και δεν είχα το κουράγιο. Και μετά δεν έπαιξα κανένα άλλο Metal Gear. Τώρα αυτό. Ίσως θα με ενδιαφέρει να το δω πιο πολύ για να να τεστάρω τον εαυτό μου αν μπορεί να παίξει ένα Metal Gear παιχνίδι. Αν έχω την υπομονή πλέον και να δούμε και τι βελτιώσει θα έχει στο gameplay, στι κάμερε, σε όλα αυτά. Θα έχει σίγουρα, δεν γίνεται να έχει γιατί και εκείνο ε, ο χειρισμό ήταν πολύ περίεργο και, 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 και σε αυτό. Ξέρεις τι μπορεί να πήγα να ήταν... βάλω να παίξω το, το Metal Gear Solid το πρώτο στο PlayStation 1 και είδα ότι εκεί πέρα πήγαιναν τα χέρια από μόνα τους δηλαδή είχαμε συνηθίσει σε εκείνο τον τρόπο ναι, παιχνιδιού τώρα επειδή έχουμε ξεσυνηθίσει γι' αυτό μας φαίνεται ότι ήταν περίεργος τότε μας φαίνεται ότι ήταν πολύ φυσιολογικός ο χειρισμός και τα tank controls και ο χειρισμός που είχε το μεγαλύτερο αλλά και εγώ είναι θέμα άμα τα... και εγώ όταν έπαιξα τα Tomb Raider τα Remaster ε, Μόλι πέρασε μια ώρα, τα συνήθισα λε και έπαιζα όπω παλιά. Επειδή mm. υπάρχει μια ηλικιότητα. Ναι, ναι. Τώρα όμω ο νέο δεν πρόκειται να κάτσει. Θεωρώ. Θα πει: Δεν γίνεται με αυτό το χειρισμό. Δεν θα μπορέσει με τίποτα να το συνεχίσουμε. Θα συζητήσουμε στο τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή για τον νέο παίχτη και πώ θα ανταποκριθεί σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε. <σχυ> είδαμε πάλι η InDiana Jones από την Microsoft. Ναι, the great cycle που έρχεται όπω μάθαμε και στο PS5 με το νέο έτο. Ναι, ε, τον άνοιξη είχαν πει. Θα δούμε πόσο αυτή η άνοιξη, ξέρει, είναι λίγο. Από Φεβρουάριο. Ε, άνοιξη από <laughs> Μάρτιο, το Πάσχα, δεν ξέρω θα ε, Κοίταξε, κοίταξε μην το δούμε και στα τέλη του Γενάρη, ανάλογα πώ θα τα πάει στο ξεκίνημά του. Στο όχι, όχι τόσο νωρί. Δεν νομίζω τόσο γρήγορα. Να σου πω κάτι, αυτοί ε, έχουν ε, δείξει ε. ότι δεν θα βαριάσουν. Δηλαδή θα μπορούσε να σου δώσει και με ταυτόχρονα Όχι απλά, Έχουν μαζευτεί και πολλά παιχνίδια μάλλη, στο Φεβρουάριο. Ναι. Εντάξει, Το τρέιλερ δείχνει ωραίο. Το έχουμε... Θεωρώ ότι δεν έχουμε να δούμε κάτι καινούριο σε τρέιλερ για να μα κάνει εντύπωση. Ε, απλά περιμένουμε <στονίτρια> να πούμε. Υπάρχει πληροφορία από μένα. Ναι, και εδώ πέρα ίσω είχες... και... στα πρόσωπα είναι κάπω. Ναι, <στονίτρια> ε, εντάξει, όχι τόσο. Σα σχετικά με το Starfield, θεωρώ έχουν κάνει πιο καλή δουλειά εδώ. <στονίτρια> Εγώ όπω τα είχα δει στα τρέιλερ. Τι πήγε να πει τα πρόσωπα. Ε, μετά είχαμε και το Death Stranding 2. Ε, όπου που έκανε ολόκληρη παρουσίαση εκεί ο Γιαννάκη ο Κοντζίμα, όλου του το ΚΑΣ, του ηθοποιού. Mm -hmm. ε, έριξε και ένα νέο τρέλε. Πάλι, εγώ βλέπω το gameplay, δεν βγάζουμε ακόμα άκρη τι γίνεται κλασικά. Οπότε ξέρει τι σημαίνει αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα. Μια από τα ίδια. Δεν θα, να από τα ίδια θα έχουμε εγώ νομίζω, γιατί άμα δεν δείχνεις, δεν δείχνεις. Μήπω το κρατάει για το τέλος. Ε, ε, έτσι λέγανε, πάμε και στο προηγούμενο, ναι, ναι, ότι ναι, Α, δεν το έδειξα ακόμα. Ε, και στο τέλος είδαν το το walking simulator. Δεν ναι, ξέρω, υποτίθεται ότι είπε ο Κοντήμα ότι εντάξει, κατάλαβα κάποια πράγματα, ο κόσμος ήθελε κάτι άλλο. Ε. Μήπω μετά επειδή υπήρξε ένα κίνημα υποστήριξη του παιχνιδιού, είπε Α, τελικά δεν ήθελαν κάτι άλλο. Αυτό που πήραν ήθελαν. Ε μπορεί. Οπότε συνεχίζουμε. Μπορεί. Ε, εγώ δεν περιμένω μεγάλε αλλαγέ. Mm -hmm. Πριν παίξουμε πάντω το παιχνίδι, καλό θα ήταν να θυμηθούμε την ιστορία. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι τώρα. Μόνο το, το κορμό θυμάμαι, ε, όχι αυτέ τι λεπτομέρειε. Θυμάμαι. Ε, Μέσε άκρε. Ε, είδα εκεί κάτι. Έχει τώρα κάτι χαρακτήρα, μια κούκλα. Είδα. Κάτι για να κιστά πάλι, μια, μια, μια κουκλάκι σαν και εκείνο που ήταν στο The Boy, μια στην ταινία. Mm -hmm. Μια κούκλα, Ντόλμαν, πώς το λένε αυτό. Ναι, ναι, ε, και μια γάτα με φτερά. Ε, είπε και αυτός επιβεβαίωση ότι μέσα στο 25 θα βγει, αλλά την ημερομηνία λέει θα την ε, πουν εν καιρό, δεν είπαν ακόμα κι αυτή η ημερομηνία. Να... Excel. να τελειώνει με τον Death Running 2 γιατί έχει και το άλλο που φτιάχνει που εκείνο και αν. Εκείνο πραγματικά δεν ξέρω τι θα είναι. Το overdose που ετοιμάζει για το Xbox. Αλλά εκείνο δεν πρέπει να είναι και παιχνίδι νομίζω με αυτά που ακούω. Που λέει ο ίδιο βασικά ότι. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Ετοιμάζει, υποτίθεται και ένα άλλο παιχνίδι για το PlayStation το οποίο θα είναι το. Ναι. Στα πρότυπα θα είναι ναι, σαν το, το νέο Metal Gear, κάτι τέτοιο. Mm -hmm. Πάντως στην ηλικία του είναι φουλ παραγωγικός ο κοτζίμα. ό,τι και να λέμε. Όχι, ναι, είναι ενεργός. Εξάλλου άμα δεις και από αυτούς τους ε, παλιούς είναι και ο μόνος. Γιατί εγώ δεν βλέπω. Σε χάνω, ε, κουνάς το καλώδιο, δες Επίσης, λίγο τι άλλη, γίνεται. Άμα... Ε, ε, είπε, σε χάσαμε εκεί που έλεγε ότι είναι ο μόνος. Θα κάτι μικρή, κάτι... Έχω, αλλά δεν ξέρω, κάνει διακοπές. Εντάξει, mm γιατί... -hmm. Ακούς τώρα? Ναι, ναι, σε ακούω. Γιατί άμα δεις λέω κάτι μηκάμι, κάτι τέτοιο, τα ψηλοπαρατήσω. Δεν είναι τόσο ενεργή. Είναι και ο... ίσως ο μόνος που παίρνει σχεδόν λευκή επιταγή κάθε φορά και του λένε εξόδεψε ό,τι νομίζω ότι πρέπει να εξοδευτεί. Για να βγάλεις παιχνίδι. είναι και... Αυτό είναι και φίρμα. Είναι φίρμα, ναι. Δεν είναι <laughs> πολύ σαν τον Κοτζήμα πλέον. Όχι, όχι. Εγώ τον είδα, διάβασα για το Overdose που έλεγε ότι εντάξει δεν μπορώ ακριβώς να πω τι είναι και δεν ξέρω και ο κόσμος αν θα καταλάβει τι είναι ακριβώς. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον έστω ρε παιδί μας βγήκε πατάτα να είναι. Θα είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Να δοκιμάζουν πράγματα, αυτοί που τους δίνει την επιταχή να δοκιμάσουν. ελπίζω να, κατα... να καταλάβει και... Ναι. Ε, να καταλάβει και ο ίδιος τι είναι ελπίζω. Μη δεν έχει καταλάβει το ίδιο. φαντάζεσαι. <laughs> <laughs> Εκεί θα είναι πολύ ωραίο. <laughs> να πει παιδιά, εγώ το Δεν ξέρω. Περιμένω εσείς να μου πείτε τι είναι. <laughs> Άλλο τι είχαμε. Ο... Ε, αυτά. Έδειξα πάλι λίγο νέο ε, gameplay από το Silent Hill. Δεν τα βλέπω πλέον εγώ τα gameplay και αυτά. Τώρα μια εβδομάδα έμεινε. Επίση να προσέξω ο κόσμο γιατί όπω πάντα πήραν κάποιοι κόπιε. Ναι. Καμιά εβδομάδα νωρίτερα από το παιχνίδι. Πώ έγινε αυτό. Και κάποιοι το έχουν ανεβα... Ε, δεν ξέρω πώ γίνεται. Κάποια καταστήματα λαμβάνουν πιο μπροστά τα Α, κομμάτια. Είναι πολύ μπροστά όμω. Ναι, τέλο πάντων. Okay. Και να μην, το, να μην φάνε spoiler δεν αυτό που θα λέγες. Ναι, γιατί το έχουν ανεβάσει ολόκληρο σχεδόν. Εγώ, έχουν ειδοποιήσει ότι το έχουν ανεβάσει σχεδόν ολόκληρο το παιχνίδι στο YouTube. Έλα, είναι Τα απίστες... πάντα. Εδώ, εδώ έπεσα σε ένα βίντεο που λέγε δείτε μ, ένα μ, προς ένα πώς είναι η, η, η συνάντηση με τον Έντη στο μ, διαμέρισμα, μ, μ, η πρώτη συνάντηση μ, λέω εντάξει. Okay. Γι' αυτό που όποιο δεν θέλει να φάει spoiler πρέπει για να προσέξει. Παιχνίδι... γιατί... ε, πόσο να προσέξει άμα σου πεταχτεί μπροστά σου όμω, είναι λίγο. Ε, μην το, μην το, δει, να μην το πατήσει. Ε, κρίμα, όταν τα κάνουν αυτά είναι μεγάλη χαζομάρα. Λοιπόν, έλα, αφού μπήκε στο, στο Silent Hill, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο αυτέ τι μέρε. Ε, okay. ε, θα ε, μονοπολίσει ε, το, ε, και το ε, και ενδιαφέρον. Μετά συλλεκτικά... 30 χρόνια PlayStation. Οι κονσόλε, τα χειριστήρια, αυτά. Ναι, τα χειριστήρια είδα εδώ εξαντλήθηκαν. Mm -hmm. τα DualSense. Εντάξει είναι όμορφο ρε, εκείνα και... τα χρώματα είναι πολύ ωραία και χακός δεν τα κράτησε η Sony και άλλαξε στο μαύρο μετά. Ωραίο ήταν εκείνο το γκρι. Ε, Λέει. ωραίο ήταν αλλά ε, κάθε φορά θέλει να κάνουμε και κάτι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, λοιπόν έλα, να πάνω στο Silent Hill που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και τους δύο και θέλω oh. να πούμε και τι να προσέξει κάποιο πριν το αγοράσει, να... τι θα θέλαμε να έχει το remake που δεν να είχε το παλιό. Να πούμε γενικά λίγο, ας κάνουμε, ας, κάνουμε, ας κάνουμε λίγο σαν χρονομηχανή ένα Χρονομηχανή πράγμα πράγμα μέσα στο 60 λεπτά PlayStation, πάμε. και, και βέβαια επειδή θα γίνει και spoiler, Όποιο θέλει, μην το ακούσει αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται να μην κάνουμε spoiler, να το αποφύγουμε. Δεν μα ακούν, γίνεται. δεν μα ακούν πολύ, μην τους διώξουμε. Να γιατί τη σημαντικότητα, για ποιο λόγο δηλαδή αυτό το παιχνίδι ήταν, έγινε τόσο εμβληματικό στην ιστορία. Περίμενε, μπορούμε να μην πούμε το τέλος. Ε, δεν γίνεται, πρέπει να το πούμε ε... το τέλος. Ε... Ε... Δεν μας ακούνε πολύ, μην τους διώξουμε όλους από τώρα. Όχι, μα, έλα αφού το έχουν παίξει όσοι είναι έχουν οι σοβαροί. Λοιπόν, θα, Ένα θα, Γιαννάκη θα, κάνεις, που... έλα, 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 θα κάνεις μια αναφορά στο τέλος που θα, τους, θα πούμε τα παιδιά όποιος δεν ξέρει τι γίνεται στο τέλος να κλείσει ναι, το, ναι. το, το βίντεο. Πάμε λίγο... Εσύ πώς θυμάσαι αυτό το εμφθινόπορο 2001 Ξεχνιέται. Ναι. Εσύ τότε πτήθη πώς θυμάσαι δηλαδή τι, σε τι κατάσταση ήσουν τότε. Κοίταξε θα σου πω ότι πρώτα απ' όλα το είχα πάρει αντίγραφο. Ναι. Εννοείται αυτό σε γενιά PlayStation 2 με χακαρισμένη κονσόλα, εγώ θυμάμαι να έχω χαϊπαριστεί από πιο πριν από τα περιοδικά. Είχα παίξει εννοείται το πρώτο παιχνίδι και είχα ξετρελαθεί στο PlayStation 1. Και θυμάμαι ότι στα περιοδικά είχε αρχίσει από αρκετά νωρί να συζητιέται η συνέχεια του παιχνιδιού, να γράφονται κείμενα, να προσπαθούν να μαντέψουν αν θα είναι η συνέχεια τη ιστορία του πρώτου ή θα είναι κάτι τελείω καινούριο. Μέχρι που κάποια στιγμή κυκλοφόρησε το παιχνίδι και βγήκανε και τα reviews, τα οποία εγώ δεν διάβασα ποτέ. Για τον ίδιο λόγο που δεν βλέπεις εσύ τώρα βίντεο, εγώ δεν είχα διαβάσει εκείνη την εποχή κανένα review. Όταν πήρα το παιχνίδι, γύρισα στο σπίτι, ο αδερφός μου με θυμόταν που έπαιζα το πρώτο παιχνίδι. Μου λέει, τι πήρες, λέω το Silent Hill 2. Λέει εκείνο που κοπανούσε τους φτεροδάκτυλους από όλο το παιχνίδι, φαντάσου του είχε μείνει εκείνο το σημείο ότι πας στο τέλος και κλωτσιά για να τον αποτελειώσεις. Ναι. Λέω εκείνο, ναι. α ωραία, για βάλε. Ναι, ξεκινάμε, ναι. βάζουμε το παιχνίδι και το θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που λέει, εσύ τι γραφικά είναι αυτά. Πολύ του είχε εντύπωση, έχει κάνει εντύπωση ναι, εποχή... η ατμόσφαιρα. Θυμάμαι... Ναι. Για πες, τι θυμάσαι. Α, γιατί νόμιζα ότι κάτι τώρα δεν άκουγα και λέω... Κοίταξε, αυτό τότε τα πράγματα δεν ήταν και όπως τώρα που μάνι μάνι βλέπουμε βίντεο, ανακοινώσεις και αυτά. Τότε απλά θυμάμαι βγήκε εκεί τον Ιούνιο ένα Game Pro και λέει δείξαν στην E3 ξέρω εγώ, το καινούριο Silent Hill. Είχε και δύο-τρεις φωτογραφίες. Και Κάνα μήνα πριν βγει το παιχνίδι, ξανά είχε ένα τριβιού. Ε, πάλι εκεί, από φωτογραφίε στην ουσία τώρα. Ναι, ναι, από φωτογραφίε. Όλη η ενημέρωση έτω, ήταν, τα ήταν τα κάτι. Περιοδικά. Κάτι φωτογραφίε. Ε, το μόνο που ξέραμε ε, είναι ότι δεν είναι ασύκουαλ, γιατί είναι άλλο ο πρωταγωνιστή. Το είχαν πει αυτό, ότι θα είναι άλλο. Και βλέπαμε, φαινόταν τα γραφικά, πολύ εντυπωσιακά πάντω, οι εικόνε και αυτά εκυκλοφόρησε το παιχνίδι πότε ήταν τότε Νοέμβριο, Οκτώβριος, δεν θυμαμαι mm -hmm. τότε θυμάσαι ήταν και μια περίοδος που γινόταν και χαμός γενικά όλα ασχολούνταν τότε με ακόμα που με το τρομοκρατικό χτύπημα που είχε γίνει με τους πύργους με τους πύργους ναι ναι ήταν γενικά περίεργη η κατάσταση <καιχ> ναι εσύ σου να μαθητής ε, Δευτέρα τέτοια τότε όχι είχα τελειώ... Εγώ είχα τελειώσει 2001 Ήμουν Ήσουν δευτεροετής, okay. δευτερο, Δευτεροετής mm-hmm. Ah, ωραία, ναι. και οι δύο φιλικές. Είχα αλλάξει η σχολή ήμουν... ναι. και... Είχα αλλάξει Ήμουν στο πρώτο έτος α, ε, Άλλη σχολή mm -hmm. Και <σχολή> ε, ε πάω, πέρα πώς το, παιχνίδι... θυμάσαι παιχνίδι... Από πού αντίτυπα το κατάστημα από εκεί που το πηρε αν ειχε πολλα αντιτυπα το καταστημα απο εκει που το πήρε. Από το κούκου, ναι. Το κούκ τότε δεν υπήρχε. Ο Ρόντς ήδη είχε γίνει κούκου, είχε κλείσει. Ε, πάω εκεί, παίρνω πολύ ωραία έκδοση εκείνη η πρώτη που είχε βγει. Ήταν με χάρτινο κουτί mm -hmm. που άνοιγε στα τρία μέσα. Είχε βιβλιαράκι, ε, φωτογραφίες. Γενικά πολύ καλή έκδοση. Περιποιημένη έκδοση. Ναι, δεν βγαίνουν πλέον τέτοιε εκδόσει εννοείται. Και δυστυχώ δεν την έχω κιόλα. Την πούλησα mm -hmm. αυτή. Και βάζω βάζω, λοιπόν να ξεκινήσω. Ξέραμε ήδη βέβαια από το πρώτο το παιχνίδι που είχαμε παίξει ότι σε αντίθεση με το Resident Evil εδώ έχουμε ένα άλλο είδος τρόμου Βασικά από τα Hill είναι πολύ πιο τρομακτικά παιχνίδια, θεωρώ. Έχουν αυτή την ατμόσφαιρα. Πώ να το πω, είναι λε και σε πιάτει από το λεμόμετο που ξεκινάει, και δεν σε αφήνει να. είσαι μονίμω σε, υπε... σε... Σε... σε ένα πόσο, σε μια εγρήγορση. Δηλαδή mm -hmm. θυμάμαι, ξεκινάει το παιχνίδι. Ακόμα και σε εκείνο το κομμάτι, αν θυμάσαι, που προχωρά απλά μέσα από το δάσο. Ε, βέβαια. Ενώ δεν έχει εκεί τίποτα. Δεν έχει τίποτα, μέχρι δεν... ναι, 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 να κατεβεί κάτω στο, ναι, στο ναι. πάρκινγκ. Μέχρι όσο όμω. Ναι, είσαι στην τζίτα. Ακού κάτι ήχου, κάτι. Και λε τι θα όλα. Να στιγμή λε θα γίνει κάτι τώρα. <σ asiak> <σık> <σık> οι εχθροί, εμφανίζονται οι πρώτοι εχθροί και είναι λίγο περίεργοι, δεν, δεν είναι όντως Resident Evil, δεν είναι zombie. Αλλά είμαστε φυσιασμένοι από το πρώτο παιχνίδι. Ναι, ναι. Ε, καταρχήν για την υπόθεση το παιχνίδι δεν μας λέει. Μας λέει απλά ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, η γυναίκα του πρωταγωνιστή ναι, από μια ανίατη ασθένεια και έχει αφήσει ένα λαμβάνει, γράμμα ναι, λαμβάνει ένα γράμμα από την στη... πεθαμένη γυναίκα του. Ναι, ναι. Εντάξει και, και μόνο αυτό στη... είναι, είναι λίγο τρομακτικό. Καλά, εσύ και «Πάμε σε κάτι μεταφυσικό, προς το πρώτο παιχνίδι» ναι, ναι, και μπράβο. αυτά. Και ξεκινάς εκεί. Η πρώτη συνάντηση, αν θυμάσαι, είναι με την Άντζελα στο παιχνίδι. <Πιχνίδι> Αυτή πραγματικά λοιπόν, είναι, ίσως, θεωρώ, πιο τραγικός χαρακτήρας που έχει γίνει σε βίντεο γκέιμ συγκεκριμένη. Θα ξεκινήσει στα spoilers πρόσεχε. Ε, Εντάξει, τώρα εδώ θα πούμε λίγα. Λοιπόν, δεν παιδιά, τα... είμαστε στα 44 λεπτά. Έχουμε ένα τέταρτο. Όποιο δεν θέλει να ακούσει τίποτα από spoilers δεν έχει παίξει το παλιό παιχνίδι, καλό θα ήταν να κλείσει τώρα το βίντεο ή το podcast. Αναλόγω από που μα ακούτε. Οι υπόλοιποι που έχετε παίξει, ξέρετε ποια είναι η ιστορία κτλ. Μείνετε για τα επόμενα 15 λεπτά. Γιατί ο στρατό θα πάρει φόρα τώρα και θα αρχίσει να τα πετάει σαν πυροβόλο όπλο. Αλλά ναι, είναι και ένα παιχνίδι πολλών ετών, οπότε Εντάξει, πάμε. είναι παιχνίδι 20 πόσο ετών και όλοι νομίζω ξέρουν τη σπουδαιότητα. Εντάξει, ξέρει ε... κάτι, εγώ βλέπω ότι δεν το έχουν παίξει πολύ πάντα στο παλιό. Από αυτού που ασχολούνται ε, και παίζουν ακόμη. Κοίταξε, είναι γεγονό ότι τα παιχνίδια αυτά τα φοβόντουσαν αρκετοί και δεν τα παίζαν. Ναι, δεν είναι ναι. δηλαδή σαν το. ενώ το Resident Evil τα παίζαν όλοι σχεδόν. Το Resident έγινε mainstream κανονικότατα εκείνη την ναι. εποχή. Για πάμε, για πες λοιπόν, η Άντζελα. Εδώ λοιπόν, αυτός ο χαρακτήρας πραγματικά θεωρώ είναι ο πιο τραγικό χαρακτήρα, δεν έχω δει στην ιστορία του μέσου να φτιάχτεται. Νόμιζα Τι, ότι θα έλεγες σίγουρα για τη σειρά Silent Hill, για όλα τα παιχνίδια. Όχι γενικά. Το πα και ένα βήμα παραπάνω εσύ. 네. Είναι πολύ τραγική ιστορία όλη. Mm -hmm. Στην αρχή εσύ βέβαια ξέρεις, συναντάς εκεί στο νεκροταφείο ε, και σου λέει απλά ότι ψάχνει να βρει τη μάνα της νομίζω αυτή. Mm -hmm. Φαίνεται βέβαια, καταλαβαίνεις εσύ ότι κάτι δεν πάει καλά και τώρα το παίζεις κιόλας εσύ, αυτό. Ναι, ναι είμαι προς το τέλος. Πρόσφατο το έχεις. Ναι. Ε, θυμάσαι μετά γίνεται η δεύτερη συνάντηση εκεί στα διαμερίσματα mm -hmm. που είναι αυτή με ένα μαχαίρι και προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Να Όλα αυτά εντωμεταξύ είναι μεταξύ είναι θυμάσαι... με εμβληματικά cutscenes του παιχνιδιού με μουσικάρες ε, μέσα. Ε, δε, είναι τρομερά αυτά. Νομίζω και τώρα που το σκέφτομαι και ανατρίχεσαι, πού να παίξω το παιχνίδι το καινούργιο. Ναι, ε, μα και εγώ φαντάσου τώρα και εγώ το σκέφτομαι και αυτό παθαίνω. Ε, ναι, ναι, ναι. Και Λάχι, πόσα παιχνίδια, μετά... Πραγματικά ξέρεις τι, πόσα παιχνίδια φέρνεις στην μνήμη σου μια συγκεκριμένη σκηνή και καταφέρνουν να σε κάνουν να Ελάχιστα. Ελάχιστα. Μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού. Έτσι. Και φτάνουμε εκεί στην πρώτη, στην... αν θυμάσαι εκεί στο λαβύρινθο όταν είναι νομίζω κάπου εκεί, βρίσκεται ένα κομμάτι τώρα μια εφημερίδα. Mm -hmm. Που μαθαίνεις ότι, τη συγκε... ότι την Άγγελα τη βίαζε ο... ο πατέρας της και ο αδερφός της και αυτή του σκότωσε. Mm -hmm. Και μαθαίνεις την πρώτη αποκάλυψη. Και γίνεται και το boss fight. Mm -hmm. Το θυμάσαι που είναι το mm -hmm. μεταξύ. Άκου mm -hmm. τώρα. Δηλαδή, τι επιβλητικό. Ήταν ένα δωμάτιο, θυμάμαι, κάτι τρύπε που σαν μπαινοεύγαιναν κάτι πράγματα mm -hmm. μέσα έξω. Αυτό το έκανες τώρα, έφτασες εκεί. Ναι, έφτασα. Καλά το θυμάσαι. Ε, από το οποίο ξέρει, αυτό το boss υποτίθεται είναι ο πατέρα τη τώρα, mm -hmm. αυτό το boss fight. Mm -hmm. Και μαθαίνει, έρχεται όλη αυτή. Ποιο είναι το τραγικό background του χαρακτήρα, και φτάνουμε σε εκεί στο ξενοδοχείο που τη συναντά τι φλεγόμενες τις σκάλες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εγώ όταν το είχα παίξει αυτό πρώτη φορά, τότε, ήταν η πρώτη φορά που συγκινήθηκα με παιχνίδι mm. πάρα πολύ. Έσπασε ο τέταρτος στίχος και κατάφερε με, να, να, σε κάνει σαν σύσκατη ε, παραπάνω. Ειδικά στο σημείο, που όπως είναι και είναι οι σκάλες εκεί με τη φωτιά, της λέει, λέει ο Τζέιμς ότι εδώ έχει πολύ ζέστη, είναι mm -hmm. σαν να είμαστε σε κόλαση mm -hmm. και το απαντάει αυτή και του λέει για μένα είναι πάντα έτσι. Mm. Και φεύγει και ανεβαίνει πάνω για να καεί και να να αυτοκτονήσει και αυτή. Mm. Πολύ τραγική σκηνή αυτή, δηλαδή πραγματικά αυτό όταν το είδε ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα σε παιχνίδι. Α, ναι, να πούμε Τότε. στα παιδιά ότι γενικά τέτοια παιχνίδια και το Resident και το Silent Hill, πόσο μάλλον το Silent Hill, μην κάθεσαι και περνάτε διαλόγου. Δηλαδή είναι από τα λίγα παιχνίδια που αξίζει να διαβάσετε και οτιδήποτε βρείτε που γράφει Και κάτι. τα γράμματα και όλα, γιατί όλα έχουν στοιχεία μέσα. Ναι. Που θα είναι σημαντικά για την υπόθεση. Εγώ να σου πω το είχα ψηλό... ξεχάσει γιατί παίζει και άλλα παιχνίδια στα τόσα χρόνια και τώρα που ξαναπέζω και κάθομαι και τα βλέπω ένα-ένα τα γράμματα, τότε μπορεί κάποια να τα είχα τρέξει. Λέω και ήταν να δει που το κάθε χαρτάκι που βρίσκει λέει κάτι το οποίο είναι σημαντικό για το story. Ναι, ναι, είχε, είχε ουσία όλα. Και τα χαρτιά και τα αποκόμματα, που σημειώσει όλα. Μετά θυμάμαι ο επόμενο που έβλεπε ήταν ο Έντι. Mm -hmm. Θυμάσαι εκεί τη σκηνή που ξερτούσε μέσα στο... Ε, ναι. στο... διαμέρισμα και ο ήταν ένα... αυτός είχε άλλα θέματα όπως είδαμε αυτός του κάνανε υποτίθεται όλοι bullying ναι, Ήταν έτσι λίγο και... Ναι ναι, και κάποια στιγμή άρχισε να καθαρίζουν τους καθαρίζει γιατί θυμάζει ότι πάμε σε ένα σημείο που είναι με ένα πτώμα σε ένα πέρανε... τραπέζι ναι, ναι, εκεί που καθόταν και έτρωγε η πίτσα ναι. που ήταν και το κοριτσάκι εκεί και του λέει τι, του ρωτάει τι έκανες και λέει αυτός ένας, είδα ένα σκύλο, λέει με κοίταξε περίεργα και το σκότωσε. Mm -hmm. αυτό, και του λέει, μάμα πρώτα, ο Τζέιμς, μα τι, δεν, α, τι θα πει αυτό, λέει, επειδή λέει σε κοίταξε περίεργα το σκότωσε mm -hmm. και μετά αυτός του είπε ότι και καλά δίθεν έκανε Πλάκα ότι δεν το εννοώ. Έχει κι άλλη μια σκηνή μετά που είναι λίγο... Άντε να μην τις πούμε όλε εντάξει. Και φτάνουμε μετά στο σημείο που γίνεται και το boss fight. Πολύ καλό αυτό το boss fight, θυμάμαι ήταν, με το dead. Ε, Όπου στο τέλος κρατήθηκε με κάτι που του είπε και ο Τζέμφ και πήγε να τον σκοτώσει mm -hmm. κι αυτό. Mm -hmm. Θυμάσαι, mm -hmm. εκεί που ήταν mm -hmm. σαν ψυγείο με, κρέα... ναι, ναι, ναι. με κρέατα μέσα. Άλλη περίπτωση αυτού του χαρακτήρα. Hey, μετά είχαμε και τη Λάουρα η οποία όλα ήθελα να πηγαίνει κόντρα στο το James Έλεγε όλο ότι σου πετούσε και κάτι σπόντες mm -hmm. αν θυμάσαι mm -hmm. ότι εγώ ξέρω ότι δεν την αγαπούσει τη γυναίκα σου και αυτά mm -hmm. σαν να σου κάνει λίγο πώς να το πω για το τι θα επακολουθήσει Ξέρεις τι, ε, τώρα που το ξανασκέφτομαι λέω να μην το πούμε το τέλος. Υπάρχει λόγο θα το πω στον καφέ. Αλλά να μην πούμε Άντε, το τέλος. Καλά, δεν θα Γιατί το, κάποιοι για να θα το μάθουν τώρα το τέλος και θα έχουν να μας το λένε. ναι. Εντάξει, να μην το πούμε. Και μετά είχαμε και τη Μαρία, η οποία ήταν ο πιο ενδειγματικός χαρακτήρας. Mm -hmm. Καθώ δεν ήξερε και ποια είναι η προέλευση ακριβώ, και αν θυμάσαι, είχε βγει και ένα σαν DLC στην επανέκδοση. Ναι, εκείνο επειδή δεν το έχω παίξει, εγώ δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι ναι. στο story. Όχι, δεν απλά παίζει, υποτίθεται με, με, με τη Μαρία στο παιχνίδι. Αλλά δεν έχει άμεση σχέση με το. Είναι πώ βρέθηκε, ξέρω εγώ, στο στο Silent Hill, α πούμε. Mm -hmm, αλλά δεν mm -hmm. σου δίνει και πολλά στοιχεία, ξέρω εγώ. Να, το, να μια καλή το... ιδέα για ένα καινούργιο αυτόνομο παιχνίδι μόνο με τη δική της ιστορία αν δεν Και δεν ξέρω, νομίζω τώρα. είχαν πει θα το περιέχει αυτό δεν θυμάμαι uh -huh. μέσα. Αυτό λεγόταν Born From A Wish το... Mm -hmm. το... Αυτό το βγάλα το σε βάξα, μια pc έκδοση κάτι θυμάμαι. τέτοιο θυμάμαι. Είχε βγει ένα χρόνο αργότερα όταν ήταν να βγει γιατί στην αρχή βγήκε μόνο στο playstation ναι, το ναι, παιχνίδι ναι. το 2. Ένα χρόνο αργότερα το βγάλαν και στο Xbox που είχε βγει το καινούριο τότε. Mm -hmm. Αλλά είχε βγει αυτή η directors' κάτι έκδοση και στα pc η οποία περιείχε και αυτό το. Και αυτό το έξτρα κομμάτι. Ναι. Τώρα που θα πάει κάποιο να παίξει το παιχνίδι και δεν έχει παίξει το παλιό, τι πρέπει να του πούμε, Τι να περιμένει για να μην κλάψει τα λεφτά του, Πολύ σημαντικό, Και τι θα ήθελε εσύ σαν στράτος, να έχει. Για να γίνει προσιτό τη νέα γενιά παιχτών. Γιατί ε, έβλεπα ένα live stream από ελληνικό κανάλι που το έβαλε ο άνθρωπο να παίξει το παλιό παιχνίδι. Και πραγματικά στρατό κόλλησε σε ένα σημείο, έψαχνε να βρει τα τρία νομίσματα. Το ένα, Λέ, από τα, το ένα από τα τρία δεν το βρήκε. Και το παράτησε το stream. Λέει, παιδιά, άμα κάτσουν να ψάξω τώρα Κοίταξε. όλα τα σημεία από τα οποία πέρασα. Για να βρω αυτά, θα θέλω δύο ώρε. Ναι. Κάποιοι γρήφοι είδε η αλήθεια ότι δεν είχα λογική. Τώρα εγώ θυμάμαι, ένα, θυ, θυμάμαι κάτι ότι έπρεπε εσύ πετούσε σε ένα κουτάκι μια πορτοκαλάδα μέσα από έναν αεραγωγό. Το και, έπεσε στα σκουπίδια να... κάτω. Ναι, να το πάρει από τα σκουπίδια και είχε και ένα, ένα κέρμα, νομίζω ήταν ναι, εκεί. Ναι, ναι. Αυτό το. Δεν μπορεί δύσκολα ο άλλο χωρί να. Να, να έχει διαβάσει, Κάποια λύση, μπράβο. Ναι, Πώ θα πάει το μυαλό του να το κάνει ε, αυτό, δεν θέλει. Δε 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 Πραγματικά δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω: Τι θα ήθελε. Δηλαδή, αν υποθέσουμε <laughs> ότι είναι ο γρίφο, μετά από κάποια λεπτά, που βλέπει ότι το παιχνίδι δεν έχει πρόοδο, να σου δίνει ένα χίνιτ, ίσω. Αυτό ίσω θα ήταν το καλύτερο. Καταρχήν, δεν πρέπει θεωρώ να το αλλάξουν. Γιατί άμα το παιχνίδι το κάνει να σου λέει αμέσω και τι να κάνει, θα χάσει και ένα μέρο τη ταυτότητά Σίγουρα θα τη χάσει, αλλά νομίζω ότι θα, ναι. θα το κάνουν. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, έχει, από ό,τι είδα υπάρχει επιλογή ε, για το UI άμα θες περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία. Κάτι τέτοιο είδα, δεν ξέρω. Όλοι οι παγιοί ε, θα το ξεκινήσουν με τα λιγότερα και ε, θα, ε, θα καταλήξουν με τα περισσότερα. Καλά και εγώ έτσι θα ξεκινήσω, εντάξει. Γιατί ξέρει τι, το... Ε, αλλιώ το έχουμε στο μυαλό μα. Εγώ τώρα που το έχω πρόσφατο, θα σου πω ότι δεν παίζεται εκείνο το παιχνίδι χωρί οδηγό. Όχι, δύσκολα. Καταρχήν είναι πολύ. Έχει, πολλά δο... έχει πάρα πολλά δωμάτια σε κάποια μέρη και είναι πολύ εύκολο να χαθεί. Ακριβώς. Και αν και... χάσεις ένα αντικείμενο και εσύ προχωρήσεις στο παιχνίδι μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή που δεν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν το έχεις. Ναι, γιατί δεν το έχεις πάρει, ναι. Ε... Δεν ξέρω χάρτη πόσα είναι, αν είναι πιο... Νομίζω είπαν ότι θα, είναι... θα έχει επιλογή κιόλα ή θα είναι... Εξ αρχή με περισσότερε βοήθειε, πιο αναλυτικό, δεν ξέρω. Εγώ αυτό, αυτό που θέλω από ό,τι κατάλαβα δεν θα το έχει. Δηλαδή θα ήθελα ένα mini map ή θα ήθελα μία ένδειξη στην οθόνη, όπω έχουν τα υπόλοιπα παιχνίδια, που το σημείο που έχει σημειωθεί στο χάρτη να μπορώ να το βρω εύκολα. Να μην χρειάζεται να πατάω όπω δεν... κάνω τώρα το τρίγωνο με κάθε oh, φορά Όχι, δεν για να νομίζω το να χάρτη. γίνει αυτό. Αυτό όμω να σου πω, αν γινόταν, δεν θα άρεσε και στου παλιού, θα λέγανε ότι. Χαλάει μέρο μέρος της εμπειρίας ε, του παιχνιδιού. Μάλιστα βρε αυτούς τους παλιούς μας έχουν καταστρέψει. Ε, κοίταξε από εκεί και πέρα πρέπει το παιχνίδι δεν πρέπει να το κάνουμε και σαν, πώς να το πω σαν Γιούμπισορ να σου βάζει το σημάδι και να πηγαίνεις γιατί όντως χάνεται ένα μέρος. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι και για το ψάξιμο. Γιατί το Silent δεν είχε και αμάν μάχε, αν θυμάσαι αυτά τα παιχνίδια. Εσύ πώ και... το λε αυτό το πράγμα όταν και τότε το έπαιξε με οδηγό όμω. Και τότε παρόλα αυτά ένα μήνα περίπου εγώ το έκανα. Έπαιζα από καμιά ώρα τη μέρα πόσο έπαιζα. Μέχρι να και βγει ο Ναι. Εντάξει και στα... ε, Μα δεν μπορούσε, δεν, είναι, δεν μπορούσε αυτό το γρήφο με τα νομίσματα, mm -hmm. που είχε πέντε θέσεις mm -hmm. και έπρεπε να βάλει τα τρία. Όσους δεν μπορούσε, συνδυασμούς alors. να κάνει. Τώρα... <laughs> είχε ένα τώρα εκεί, αν θυμάσαι, ποιήμα, τι έλεγε <laughs> κάτι <laughs> και... Ναι, ναι. και έπρεπε να κάτσεις εσύ να βγάλεις τι εννοεί. Και δεν ξέρω τώρα αν θυμάμαι αν ήταν στο δύο ή στο τρία. Το, στο, στο αυτό το εμπνάτα στο δύο, που είχε ένα εκεί προς τις φυλακές κοντά, mm -hmm. που είχε ένα δωμάτιο που ήταν τέσσερις κρεμασμένοι και κάτι πτώματα και έπρεπε εσύ να αντιστοιχήσεις ποιο έλεγε το, το έγκλημα που έκανε ο καθένας με το... Ναι, βέβαια να πούμε ότι έχει και, και μου και στο παλιό. Ναι, ε, εύκολο easy, και, yeah. δύσκολο. Yeah. Στο εύκολο δεν είναι τόσο δύσκολο όσο περιγράφει. Ναι, yeah, άμα το βάλει στο easy, έχει easy και normal και. Δεν ξέρω αν είχε και hard, δεν θυμάμαι. Όχι, όχι, δύο modes είχε. Ε, ναι, στο easy ήταν πιο εύκολο η uh mm -huh. εντάξει. Αλλά σίγουρα πρέπει να έχει κάποια... κάποιε ευκολίε για το σύγχρονο παίχτη. Οποίος... Κοίταξε, αυτό που, που πρέπει να γίνει και από ό,τι είδα, το έχουν κάνει είναι να βελτιώσουν, να προσαρμόσουν το κόμπα στα σημερινά δεδομένα. Mm -hmm. Αυτό είδα, το έχουν πετύχει. Και μάλιστα είδα τώρα και στο ένα πρόσφατο βίντεο, επειδή. Αν θυμάσαι, κάνα χρόνο πριν είχαν γυρνιάξει και για το τρέιλερ που, που είχαν δείξει ότι δεν, έχει, δεν φαίνεται πολύ το damage mm -hmm. στου εχθρού. Τώρα, εγώ είδαμε και dismember ε, γίνεται στου εχθρού. Κατά τη διάρκεια της μάχης. Άρα, ακούσανε το κοινό, πάρα πολύ θετικό αυτό. Ναι, ναι, ακούσανε και με κάνανε πολλέ βελτιώσει. Ε, εγώ θα ήθελα, ξέρω εγώ, κολλήσει κάπου πολλή ώρα mm -hmm. σε ένα γρίφο να σου δίνει ένα χιν. Ναι, 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 νομίζω θα το κάνουν γιατί ξέρει τι. Αυτοί οι παλιοί δημιουργοί που επιστρέφουν στα παιχνίδια που ήταν επιτυχίε, όπω και με τον Broken Sword, και εκεί ο δημιουργό έλεγε ότι δεν με ενοχλεί. Το ότι έχουμε βάλει βοήθεια γιατί θέλω ο κόσμο να δει την ιστορία που δεν την έχει δει. Δεν το έπαιξε τότε το παιχνίδι. Και το Silent Hill yeah. είναι, είπαμε, μια τε, ιστορία που θα μπορούσε αν ήταν, να ήταν ταινιάρα, αν γινόταν ακόμη και ένα προ ένα. Κοίταξε αυτό. Είναι κρίμα θεωρώ... κάτι να μην ξέρουν. Ε, αυτό ήταν και το. Αυτό είναι και που έκανε το παιχνίδι, θεωρώ ευληματικό. Mm -hmm. Ότι η ιστορία. Ήταν... Ίσως ήταν και το πρώτο παιχνίδι τότε που είχε βγει που οι χαρακτήρες του είχαν τόσο υπόβαθρο και η ιστορία του. Mm -hmm. Γιατί δεν το συναντούσε αυτό. Όχι, Ειδικά και το ένα, χαρακτή... βέβαια, είχε κάνει καλή αρχή σε αυτό το τομέα. Ναι, αλλά εδώ το ένα ήταν πιο πολύ στο χώρο. Εδώ ναι, ήταν ναι. πιο πολύ στο... Εδώ ήταν δηλαδή... το ψυχολογικό, να σε χαλάσει, Ναι, δηλαδή, ήταν πιο το. πολύ του ψυχολογικού, ναι. Δηλαδή, εγώ το τρία, α πούμε, το θεωρώ είναι πιο, είναι πιο τρομακτικό. Mm -hmm. Από το 2 τα σκύτταρα. Ναι, από τα απλά το 3 δεν σε πονάει ψυχολογικά τόσο δεν πολύ. Ναι, ναι, αυτό έχει αυτό το ψυχολογικό υπόβαθρο που το έκανε να ξεχωρίζει. Και είχε βέβαια και αυτό και κάτι, θυμάμαι α πούμε νωρί-νωρί, αν θυμάσαι νωρί-νωρί το παιχνίδι, είναι η πρώτη σκηνή που λέει τώρα τι γίνεται εδώ. Είναι που μπαίνει στο δωμάτιο και βλέπει το πύρα με τιέτ που είναι και βιάζει ένα μάνεκιν. Ναι, όντω. Και λε, τι, αυτό, εγώ θα το είδα πρώτη φορά λέω Τι, πω, πω, τι γίνεται, λέω. Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Τι έχω να δω πάνω ναι, κάτω. Ναι, όντω. Ωραία, πάντω. Ε, στράτο δεν είναι Resident Evil. Μην περιμένει κάποιο που δεν πώς, έχει επαφή ότι θα παίξει σχέσ, Resident. Καμία σχέση, καμία σχέση. Πολύ λιγότερη ε, μάχη, έδει. πολύ λιγότερα ναι. όπλα. Εντάξει, ναι, όλοι τρία αλλά... όπλα είχε. Τρία αφήν. όπλα θυμάμαι είχε ο πρωταγωνιστή. Απλά έχει και κάποια με μελή, το σωλίδα νομίζω και κάνα ξύλο. Ναι. Το Resident Evil όπως είχα πει και πιο παλιά ήταν, ήταν, πιο πολύ στο, με τον Gore, τα Jumpscare άλλο είδος τρόμο. Αυτό mm -hmm. δεν είναι το Silent Hill ήταν άλλο είδος. Και η grief που είχε ήταν πολύ πιο δύσκολα από αυτούς που είχαν τα Resident Evil μέσα. Να πω και κάτι έτσι, φτάνουμε προς το τέλος. Που το ναι. είχαμε πει για παιχνίδια της Microsoft και του Xbox. Αλλά εδώ πρέπει να το πω αυτό. Παίξτε το παιχνίδι με ακουστικά. Ο τρόμος πολλαπλασιάζεται. Ναι, ναι, γιατί ακούς και το παραμικρό. Θα γυρίσετε πολλές φορές πίσω σας να δείτε αν έρχεται κάποιο. Ή τι είναι αυτό που ακούγεται. Εγώ νόμιζα ότι άκουγα θόρυβο μέσα από το σπίτι κανονικά. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Αυτό δηλαδή μία σταγόνα. Έξε από κάποιο σωλήνα, ρε παιδί μου, και έπεφτε. Παπτ. Ναι. Πατ, και αυτο τι γίνεται, λέω. Τρέχει το ιδρύο τώρα. Έχω αφήσει και βρει ανοιχτή. Όντω ξεγελάστηκα και γύρισα να δω. και ξέρεις, και στην τελική αυτό ήταν και η, ουσία του παιχνιδιού. Ότι έμπαινε τόσο πολύ μέσα στο, στον κόσμο και. Ήσουν στην τζίτα πραγματικά. Mm -hmm. Και καλά για τις μουσικές, τώρα τι να πω, εδώ το soundtrack είναι εμβληματικό έτσι κι αλλιώ του συγκεκριμένου Δεν το συζητάμε, άστο. Και τέτοιε μουσικέ βλέπω δεν γράφονται και πλέον, τα σου uh -huh. αλλά βλέπω σε ένα παιχνίδι να δούμε τέτοιο soundtrack. Uh -huh. Στράτο το έχεις προπαραγγείλει το παιχνίδι, retail, για ναι, να πάρει το ψηφιακό, τι έχει κάνει. Retail, retail, το οποίο αυτό ήθελα να το έχω και είδα yeah. μάλιστα και το δισκάκι έχουν κάνει και ένα. πώς να το πω. Θυμάσαι που σε ένα μπαρ που μπαίνει στην αρχή που γράφει κάτι. There is a hole here. Αλλά δεν. Έχει αυτό το γκράφι. Τι mm -hmm, και εκεί mm -hmm. που είναι η τρύπα από το δισκάκι. Ah, yeah, έχει ωραία, το, ωραία. Ναι, ναι, έχουν κάνει ένα τέτοιο. Βέβαια oh, yeah. δυστυχώς δεν βγήκε έτσι κάποια έκδοση. Διε, ξέρω εγώ με κάνα steelbook και έτσι κάναμε artbook mm -hmm. μέσα, μόνο το, το απλό βγάλανε. Κοίτα, άμα πάει καλά μπορεί να, να βγάλουν κάτι άλλο μετά. Εγώ βλέπω πάντως ότι υπάρχει hype πλέον γιατί το κλίμα έχει αντιστραφεί, γιατί θυμάμαι στην αρχή ήταν μοιρασμένοι. Mm -hmm. Ναι, αλλά το, βελ, το, βελ, το βελτίωσαν το παιχνίδι, βλέπουμε βλέπουμε πλάνα <laughs> το <laughs> πριν <και laughs> το μετά. Ναι. Δηλαδή έκανε καλό το γκρίνια. Και πλέον βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο hype που βλέπω για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία mm -hmm. και θεωρώ ότι θα πάει καλά. Ωραία. Το Είμαι σίγουρη δηλαδή. Και πάει Μακάρι καλά. Θα πάει για να πάει να να. δούμε και άλλα, να δούμε και το σημεί. ένα. Γιατί όχι. Εγώ θα ήθελα να βγουν και τα τέσσερα πρώτα mm -hmm. αυτά. Θεωρώ παιχνίδια που πρέπει να τα έχουν παίξει όλα αυτά. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με το σαρεν mm -hmm. Χιλ2. Ε, θα το Έχα παίξουμε οπότε πρώτα. θα τα συζητήσουμε Κύριε και όταν με το καλό. Ναι, Μπράβο. Ναι. Παίξουμε, κάνουμε, στριμμάρουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αν και αυτά τα παιχνίδια δεν είναι, χάνουν στο στριμμάρισμα, είναι για να τα παίζει μόνο. Αυτά θέλει να αφοσιωθεί, ναι. Έτσι. Γιατί θεωρώ χάνει και το. δεν παίρνει την εμπειρία άμα, άμα δεν τα βιώσει mm -hmm. μόνο. Ακριβώ. Ε, ανυπομονούμε. 8 μερούλε ακόμη. Ναι, ναι. μέχρι να έρθει. Ωραία. Ήταν ο στράτο, ήμουν ο πάνω, ήταν τα 60 λεπτά PlayStation από τη Ρετρόπολη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για όταν θα υπάρχει λόγο. Καλή συνέχεια. Ναι. Γεια σα, παιδιά.